Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Πρωτούλη, είναι μέλος του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος και υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής. Καλημέρα κύριε Πρωτούλη, τι κάνετε? Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, μια χαρά. Λοιπόν, να ρωτήσω πώς εκλάβατε την έκθεση της Κομισιόν και πόσο συνάδει όσα περιγράφονται μέσα με το αφήγημα της κυβέρνησης περί καθαρής εξόδου, ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και σε γενικές γραμμές ότι έχουμε την ελευθερία να ασκούμε την πολιτική που θέλουμε. Ήταν πάρα πολύ αποκαλυπτική αυτή η εβδομάδα και από την έκθεση της Κομισιόν και από τις απαντήσεις της ελληνικής κυβέρνησης που αποδεικνύουν ότι η σφιχτή εποπτεία είναι εδώ. Τα ματωμένα πλεονάσματα, ματωμένα τα λέμε εμείς, υπερπλεονάσματα τα λέει η κυβέρνηση. Έτσι τα έλεγε παλιά βέβαια, αν θυμάστε έτσι τα έλεγε παλιότερα. Ναι. Που πανηγυρίζει, που πιάνει αυτά τα πλεονάσματα 3,5% για τα επόμενα 2 χρόνια και λίγο λιγότερο μέχρι το 2060 όμως, είναι εδώ πέρα. Και όλοι οι στόχοι για να επιτευχθούν όχι μόνο τα πλεονάσματα, αλλά για να επιτευχθεί και η επιτυχία, ας το πούμε, για να υπάρξει επιτυχία στην αξιολόγηση, οι στόχοι είναι πάρα πολύ σκληροί. Δηλαδή μιλάμε για ιδιωτικοποίησεις. Ήδη πήραν τη σειρά τους τα 10 λιμάνια, αυτά που δεν θα ιδιωτικοποιούνταν ποτέ. Ακολουθούν την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων. Ήδη πήραν τη θέση τους για ιδιωτικοποίηση λιγνητικές μονάδες πάνω στη ΔΕΗ. Ήδη παίρνουν τη θέση τους οι πληστηριασμοί, 130.000 πληστηριασμοί για τα επόμενα χρόνια, για να πιάσουν τον κόσμο, για να τα λέμε απλά να καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι, για να πιάσουν τον κόσμο από το γιακά, τους φτωχούς ανθρώπους από το γιακά και ό,τι τους περισσεύουν από τους άθλιους μισθούς με τους οποίους δουλεύουν, να πηγαίνουν να τα καταθέτουν στο κησέ της τράπεζας για τα περιβόητα κόκκινα δάνεια, για να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης κατά 35 δισεκατομμυρίων των κόκκινων δανείων. Και μια σειρά άλλοι τέτοιοι στόχοι που περιλαμβάνονται στην έκθεση της Κομισιόν και επί της ουσίας δεν είναι προαιρετικοί αυτοί οι στόχοι, είναι επιταγές, υλοποίησεις με τους οποίους η κυβέρνηση συμφωνεί, συνδιαμορφώνει και έρχεται τώρα και παρουσιάζεται ότι με τα καθαρά που κάνουν που φοράνε από το καλοκαίρι και μετά, έρχονται και παρουσιάζονται ότι ζούμε μια μεταμνημονιακή εποχή. Και σε αυτή τη μεταμνημονιακή εποχή έχει επανέλθει η κανονικότητα. Λοιπόν, είδαμε και τις δηλώσεις προχθές ότι μέχρι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ τρώγαμε από τα σκουπίδια και τώρα ζούμε σε ένα παράδεισο. Δεν σας καλύπτει καθόλου η προσπάθεια που γίνεται να βρεθεί ένας κοινός τόπος με τις τράπεζες, μιας κάποιας μορφής επέκταση του νόμου Κατσέλη, βεβαίως όχι στο βαθμό που ήτυχε ο νόμος Κατσέλη, αν αντιλαμβανόμαστε καλά, αλλά και εκεί φαίνεται δεν υπάρχει ακόμα πεδίο συμφωνίας, έτσι, και ακόμα και σε αυτό. Κοιτάξτε, τις τράπεζες τις έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός πάρα πολύ. Και πάρα πολύ αιματηρά τις έχει πληρώσει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στη Βουλή για την διαχείριση των περιβόητων κόκκινων δανείων. Εμάς αυτό που μας απασχολεί είναι κατά κύριο λόγο τα στεγαστικά, τα καταναλωτικά δάνεια. Μας απασχολεί δηλαδή ο φτωχός, ο λαϊκός κόσμος που βρέθηκε μέσα στην κρίση και έζησε την προχρόνια ανεργία, έζησε το πετσόκομμα των μισθών, των συντάξεων. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει τον προϋπολογισμό του νοικοκυριού τους με μια σύνταξη την οποία την είχαν πληρώσει πάρα πολλά χρόνια με πολύ σκληρή δουλειά και δρότα και με αυτήν είχαν ετοιμάσει έναν προϋπολογισμό για τον νοικοκυριό τους και είδαν τη σύνταξή τους να μειώνεται έως και 45%. Ναι. Λοιπόν, εμάς αυτούς τους ανθρώπους έχουμε στο μυαλό μας και καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση. Η οποία, ναι, το λέμε καθαρά, λέει να απαγορευτεί ο πληστηριασμός για πρώτη κατοικία, για την κύρια κατοικία. Δεν μπορούν να πεταχθούν άνθρωποι στον δρόμο. Ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες ή βάζετε κάποια κριτήρια? Ξέρετε τη συζήτηση που γίνεται για τους κακοπληρωτές και πολύ περισσότερο τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Ναι, φυσικά υπάρχουν κριτήρια. Υπάρχουν κριτήρια. Έχουμε κι εμείς ορισμένα όρια για το τι δάνεια πάρθηκαν. Μιλάμε για λαϊκές κατοικίες. Δηλαδή, μιλάμε για δάνεια που πάρθηκαν, καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, μέχρι 200.000 ευρώ που φτιάχνανε σπίτια. Δεν μιλάμε για δάνεια 400 και 500.000, δεν είναι λαϊκές κατοικίες αυτές. Μιλάμε για τα λαϊκά σπίτια, μιλάμε για τον κόσμο που έκανε σκληρές οικονομίες για να βάλει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, για να μπορεί να βάλει να στεγάσει τα παιδιά του και να φύγει από τον οίκη. Άρα, για τέτοιο κόσμο μιλάμε. Άρα, κύριε Πρωτούλη, επίσης έχουμε πρόταση ότι πρέπει να διαγραφούν τα πανωτόκια και τα πανοπρίκια. Στις τράπεζες έχουν διαγραφεί 2 και 3 φορές οι τράπεζες έχουν πληρωθεί με το PSI του 2012, για να θυμίσουμε, με τους νόμους του ΠΑΣΟΚ, μετέπειτα της Νέας Δημοκρατίας, έχουν κουρευτεί 10 δισεκατομμύρια από τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή τα λεφτά της εισφορές των εργαζομένων, για να έχουν σύνταξη, για να έχουν ασφάλιση αυτοί και τα παιδιά τους, για να ανακεφαλοποιηθούν οι τράπεζες. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πανωτόκια των τραπεζών, λοιπόν, τα οποία ήταν ληστρικά πανωτόκια, τοκογλυφικά πανωτόκια, να συνεχίσουν να υπάρχουν. Εμείς λέμε ότι αυτά πρέπει να διαγραφούν. Ασφαλώς έχουμε κριτήρια, είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση. Αυτή η πρόταση καταψηφίστηκε. Εσείς την πρόταση της κυβέρνησης πώς την αξιολογείτε? Υπάρχει πιθανότητα να την ψηφίσετε? Θα έρθει την άλλη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, όχι, δεν θα την ψηφίσω. Θα τη δούμε πιο αναλυτικά. Αυτά που ναι, την τελική, γιατί ακόμα όλο είναι στον αέρα κάποια πράγματα. Έχουμε δει τα δημοσιεύματα. Αν είναι με αυτά που έχουμε δει, με τις διαρροές και τα δημοσιεύματα, δεν είναι πρόταση που μπορεί να ψηφιστεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Είναι πρόταση που θα βάλουν στο λαό μας το πιστόλι στον κρόταφο και θα του λένε: έλα εδώ, λοιπόν, για να δώσεις και τα λίγα που έχεις, για να μην σου πάρουμε το σπίτι. Και το πιο αισχρό, για να το πούμε έτσι, είναι αυτή η τακτική που πάει να πλασάρει η κυβέρνηση, αυτή η προπαγανδιστική, εκβιαστική τακτική, που λίγο πολύ λέει: ή θα ανεχτείς απλά στο διπλανό σου, στο γείτονά σου, στο συνάδελφό σου, επειδή βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, να του πάρουν το σπίτι στο πληστηριασμό, ή θα το ανεχτείς και θα κλείσει το στόμα, ή θα βάλουμε καινούριου φόρους, θα φέρουμε καινούρια μέτρα για να ανακεφαλοποιήσουμε ξανά όλοι μαζί τις τράπεζες. Δηλαδή, ένα σκούρο εκβιαστικό δίλημμα. Και να θυμίσουμε ότι είναι η κυβέρνηση που πήγε παραπέρα την πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και ήδη έχει φέρει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ήδη είναι αυτή η κυβέρνηση που χαρακτήρισε ιδιώνυμο αδίκημα και το πέρασε στη Βουλή, τις διαδηλώσεις ενάντια στους πληστηριασμούς έξω από τα ειρηνοδικεία, και είναι και η κυβέρνηση η οποία με νόμο απελευθέρωσε τις τράπεζες, τους έδωσε τη δυνατότητα να πουλάνε τα δάνεια των σπιτιών των λαϊκών οικογενειών στα περιβόητα funds, στα κοράκια και στα γεράκια που λέγαν προεκλογικά, με τα οποία όμως συντρώγουνε μαζί τώρα. Να ρωτήσω αν έχω καταλάβει καλά, εσείς ως κόμμα βάζετε στόχο την τρίτη θέση στις εκλογές? Εμείς βάζουμε στόχο όσο γίνεται περισσότερα. Είναι άγια θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να καλεί για την ισχυροποίησή του. Τώρα όμως, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, οφείλουμε να πούμε ότι είναι μεγάλη υπόθεση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να βρεθεί όχι μόνο όσο πιο ισχυρό γίνεται, αλλά να βρεθεί και πάνω και από την εγκληματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής στις περιφέρειες, στις βουλευτικές εκλογές, στις ευρωεκλογές παντού. Είναι μεγάλο στοίχημα για κάθε προοδευτικό λαϊκό άνθρωπο, κάθε άνθρωπο καλής θέλησης, να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτή είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να είναι ένα πραγματικό χτύπημα στην άνοδο ακροδεξιών αντιλήψεων σε όλη την Ευρώπη, ακροδεξιών μορφωμάτων σε όλη την Ευρώπη, είναι η ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Δεν είναι η λύση οι περιβόητες προοδευτικές συμμαχίες που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, με τα πιο φθαρμένα και σάπια υλικά του αστικού πολιτικού συστήματος που ο λαός μας πέταξε στα ζήτητα τα προηγούμενα χρόνια. Επειδή θα είστε υποψήφιος για την περιφέρεια Αττικής, αν βάζατε ένα θέμα, ένα πρώτο ζήτημα που έτσι εσείς θα θέλατε να προωθήσετε, ποιο θα ήταν αυτό? Τα σκουπίδια? Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό που συζητάμε. Αυτό που είπατε κι εσείς, η διαχείριση των απορριμμάτων. Ναι. Το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι στο δημόσιο λόγο, αλλά είναι μια υγειονομική βόμβα για τους κατοίκους όλου του λεκανοπεδίου. Και φυσικά πολύ περισσότερο για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, της Δυτικής Αθήνας, των πολυπληθών γειτονιών της Δυτικής Αθήνας. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα η διαχείριση των απορριμμάτων. Όπως επίσης και ένα τεράστιο θέμα, να συμπληρώσουμε, είναι γενικά το ζήτημα των υποδομών για την προστασία των εργατικών λαϊκών οικογενειών, των εργατικών λαϊκών περιουσιών, για την προστασία όλων μας σε αυτή την μεγαλούπολη που ζούμε, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Βλέπετε ότι τα προβλήματα δεν έχουν να κάνουν μόνο με την απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει συνολικά στην Αττική, την έλλειψη αντιπλημμυρικών, αντιπυρικών, αντισυσμικών έργων και θωράκισης, αλλά η ίδια κατάσταση υπάρχει συνολικά σε όλη τη χώρα. Είδατε προχθές τι έγινε στην Κρήτη, την τελευταία εβδομάδα. Είδαμε τον προηγούμενο μήνα τι έγινε στην Εύβοια. Είδαμε φυσικά και στην Αττική τι έγινε στη Μάνδρα, τι έγινε στο Μάτι. Αυτή η κατάσταση πλέον είναι επικίνδυνη, αφήνει πίσω τις θύματα. Ασφαλώς και είναι πρώτο ζήτημα για μας η ύπαρξη υποδομών για την προστασία του λαού μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωτούλη, και καλή επιτυχία στην Περιφερεια Αττικής που θα είστε υποψήφιος. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό μήνα.